Στα πλαίσια της προετοιμασίας του Δήμου μας για ολοκλήρωση των μελετών, οι οποίες θα κατατεθούν στη τέχουσα προγραμματική περίοδο ή στην επόμενη που αρχίζει το 2022, έχουμε συμπεριλάβει και τις αναπλάσεις 4 οικισμών, του Βροντερού, Λεμού, Καριών και Καλυθέας. Οι λόγω μελέτες έχουν ανατεθεί στην αναπτυξιακή Κοζάνης και η οποία σήμερα μας παρέδωσε τις 2 από τις 4 μελέτες πλαίσιο του Βροντερού και της Καλυθέας. Είναι 2 μελέτες πλαίσιο οι οποίες επεκτείνονται σε μεγάλα όρια του οικισμού και περιλαμβάνουν ανάπλαση σε μεγάλα κομμάτια χωρικά. Εμείς σήμερα παρουσία των Προέδρων των Κοινοτήτων Πιτούλη Αλέξιου του Βροντερού, Τερψόπουλου Κωνσταντίνου της Καλυθέας, καθώς και προσώπων των Δημοτικών Συμβούλων των Ανωτέρων Κοινοτήτων, αναλύσαμε τον προγραμματισμό αλλά και την ρεαλιστική έκταση από πλευράς οικονομικής των ενεργειών που θα ακολουθήσουμε. Οι πρόεδροι των χωριών αυτών θα τις παρουσιάσουν στους κατοίκους τους ώστε οργανωμένα να καταλήξουμε σε ένα μοντέλο ανάπτυξης του οικισμού τους. Μετά από κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα θα ακούσουμε και τους κατοίκους των χωριών, όπου θα ξαναγίνει νέα παρουσίαση από τους μελετητές μηχανικούς. Την ίδια διαδικασία θα ακολουθήσουμε και με τις υπόλοιπες 2 μελέτες, μελέτες πλαίσιο Καριών και Λεμού, τις οποίες αναμένουμε σύντομα από την αναπτυξιακή της Κοζάνης. Μετά την ολοκλήρωση των μελετών αυτών και τη χρηματοδότηση των έργων από διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία, κάνουμε ένα μεγάλο βήμα για ανάπτυξη της περιοχής μας.